Με τους τελικούς ολοκληρώθηκε την Κυριακή το πρώτο δίμερο του κυπέλου Motocross που έγινε στην πίστα στα Φίχτια. Οι οδηγοί προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους θεατές που παρακολούθησαν τους αγώνες. Πίστευα ότι δεν μπορώ να βράσω κανένα άλμα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή πίστα. Αυτό σημαίνει το εξάκτο που θα δουλέψετε περισσότερο για το δεύτερο αγώνα. Εννοείται, γιατί έχω μια διαμάχη με τα παιδιά αριστερά. Και θα έρθω πολύ δυνατό στην αγώνα. Είναι λίγο το πελάκος όμως, στην προπόνηση. Διαμάχη να έχετε, κρίση να μην έχετε. Όσο και από την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είναι έτσι αλλιώς. Ξεκινήσατε μαζί και οι τρεις. Και για σχεδόν το μισό αγώνα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Ρόδα-ρόδα, αλλάζατε γραμμές, σειρές, 1-3-2. Όλα κύλησαν όπως έπρεπε. Έγινε κάτι που δεν έπρεπε ή όλα ήταν μέσα στο αθλητικό πνεύμα. Όλα ήταν τέλεια. Και ειδικά τώρα με τον Μανώλη που έχει κερδίσει και αγώνες Πανελληνίου. Είναι πολύ τιμή μου δηλαδή που είμαι δίπλα του. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας μόνος σου. Ό,τι θέλεις, αφού είσαι ονειγητής. Είναι εκπληκτικό να νιώθεις αυτό το πράγμα που ένιωθα ως σήμερα. Να είσαι πίσω και να κυνηγάς και να περνάς αξιόλογους αντίπαλους, γιατί μπορεί ο ένας εδώ αριστερά μου να τρέχει τρίτη και ο άλλος από μόνο να μην κάνει όλους τους αγώνες στο Πανελλήνιο. Αλλά το επίπεδό τους είναι εξαιρετικό. Και αυτή την άρτια οργανωμένη πίστα και όσον αφορά το δεν είναι μόνο το φτιάξιμο, είναι και το χρέξιμο που θέλει μαεστρία για να γίνει έτσι, με βοηθάει στο να οδηγάω το 101% μου και να φέρω τα αποτελέσματα αυτά. Κατά το 5.000-11, που πολλοί απορρίπτουν σαν επιλογή για να κάνουν μόνο προσπλέον. Εσύ έχεις τρέξει χρόνια αγώνα, έχεις κερδίσει και πανελλήνιες μαχητές, ήσουν ίσως από τους κορυφαίους και ταχύτερους αναβάτες που πάντα ήσουν στην πόλη προσδίσεων σε όποια κατηγορία έτρεχε σε ένα εξένα ή στα καλά του κοσυπέζε. Τι βλέπεις ανάμεσα στις μοτοσυκλέτες που είναι δίχρονες, τετράχρονες, εσύ τι προτιμάς και τι λες τα νέα παιδιά ίσως που ξεκινάνε τώρα να κάνουν μοτοκρός. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε για μένα. Όσον αφορά τα μηχανάκια, θεωρώ ότι τα τετράχρονα τα έχουν εξελίξει τόσο πολύ που δεν μπορούν να συνεργαστούν καθόλου τα τρίχρονα, τα τετράχρονα. Είναι πάρα πολύ μπροστά τα τετράχρονα. Αλλά λυπάμαι το γι' αυτό, το επίπεδό μας δυστυχώς δεν είναι τόσο ψηλό, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ένα τετράχρονο. Μάλλον το τετράχρονο δεν μπορεί να πει ότι είναι καλύτερο, γιατί είναι το επίπεδό μας κάπως μέτριο. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι μηχανάκι να έχεις, έχει να κάνει και με τον οδηγό πάρα πολύ. Σαφώς υπάρχει και στο παγκόσμιο αυτό το πράγμα, αλλά εδώ που το επίπεδο είναι κάπως πιο μέτριο, δεν έχει μεγάλη σημασία το τι μηχανή καβαλάς. Και για τους πιτσιρικάδες, να δουλεύουν και μετά από πάρα πολλή δουλειά, εάν τελικά καταφέρουν κάποια από αυτά που έχουν ονειρευτεί, να συνεχίσουν να δουλεύουν για να πετύχουν πολλά περισσότερα.